Σημερινή μας κινητοποίηση γίνεται με αφορμή του παραπέρα προχωρήματος από την κυβέρνηση στην παραχώρηση του επιπλέον του 16% των μετοχών του ΟΛΠ στην πολυεθνική Κόσκο. Είναι, λέμε εμείς, η αντιλαϊκή συνέχεια ενός σχεδιασμού που όλα αυτά τα χρόνια ξεδιπλώνεται στην περιοχή του Πειραιά. Σε καμία περίπτωση η πλήρης ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ δεν είναι ευνοϊκή για το λαό της περιοχής αλλά και όλη συνολικά της περιφέρειας της Αττικής. Είναι ένα παραπάνω βήμα που στην πορεία που ακολουθήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών που προχώρησαν αρχικά στη μετατροπή του ΟΛΠ σε ΑΕ και στη συνέχεια την παρέδωσε στο κινέζικο μονοπόλιο. Στον χώρο της ναυπηγοεπισκευαστικής βιώνουμε στο πετσί μας, όπως και σε μια σειρά άλλους χώρους, τι σημαίνουν οι ανταγωνισμοί των πολυεθνικών, αφού ακόμα και τώρα προχωράει με βάση τις δικές τους εξαγγελίες και με βάση τα νούμερα που εκδίδουν η ανάπτυξη της επένδυσης, μιας επένδυσης μοντέλο, για όλες τις κυβερνήσεις που περάσαν τα τελευταία χρόνια στο λιμάνι του Πειραιά. Εμείς οι εργαζόμενοι πιεζόμαστε για περισσότερη δουλειά με λιγότερα δικαιώματα, πέφτουμε για μεγαλύτερο διάστημα κάθε χρόνο στην ανεργία, την ώρα που ούτε κατά διάνοια δεν καλύπτονται οι στοιχειώδεις ανάγκες του ελληνικού λαού για σύγχρονα και ασφαλή πλοία, την ώρα που η ελληνόκτηνη ναυπηγία είναι στην κορυφή διεθνώς. Βλέπουμε και σε αυτή τη φάση που εκδηλώνεται μια νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση ότι οι χιλιάδες εργαζόμενοι μπαίνουν στο περιθώριο, οδηγούνται στην ανεργία, στη μέγενη των ανταγωνισμών των μεγάλων πολυεθνικών. Δεν είναι τυχαίο και στην περίπτωση της Κόσκο που ενώ έχει εξαγγείλει αύξηση της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας και έργα για εξυγχρονισμό των υποδομών σε όλη την χώρο της ναυπηγοεπισκευής, από τις αρχές του χρόνου έχει μετατρέψει τη μισή ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη σε ένα εγκατελειμμένο εργοτάξιο, σταματώντας κάθε έργο το οποίο είχε ξεκινήσει, συνεχίζοντας μόνο το έργο το οποίο γίνεται για τη μετατροπή του νέου μόλου της ΔΕΗ σε car terminal, για να πιέσει με τις πλάτες των εργαζόμενων, στις πλάτες των εργαζόμενων την κυβέρνηση για νέες παραχωρήσεις, ζητώντας ακόμη περισσότερα στον ανταγωνισμό με τα αμερικάνικα και άλλα μονοπόλια. Δεν είναι αλήθεια αυτό που ακούγεται και έχουμε τεράστια εμπειρία σε αυτό, ότι το να ζητάμε από μόνο του λιμάνι δημόσιο είναι υπέρ του λαού του Πειραιά. Ξέρουμε πολύ καλά, ειδικά στην ναυπηγοεπισκευή, ότι ακόμα και όταν ο ΟΛΠ ήταν στα χέρια του δημοσίου, κυριαρχούσε η ασυδοσία των εφοπλιστών και των εργολάβων, τα θανατηφόρα εργοδοτικά εγκλήματα, η εντατικοποίηση. Λιμάνι και ναυπηγεία στην υπηρεσία των αναγκών του λαού είναι το σωστό αίτημα. Με αυτό ξεκινήσαμε, με αυτό πηγαίνουμε, με αυτό θα πηγαίνουμε, με αυτό έχουμε ταχθεί. Είναι η μόνη λύση που μπορούμε να πούμε, που μπορούμε να προτείνουμε, να απαιτήσουμε και να λέμε όλη την αλήθεια. Με βάση τις ανάγκες των εργαζομένων και μόνο αυτές δώσαμε τον αγώνα μας στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και καταφέραμε με απεργίες, τάσεις εργασίας και άλλες κινητοποιήσεις και αναγκάσαμε πριν ένα μήνα τους εργοδότες να υπογράψουν νέα συλλογική σύμβαση εργασίας για το 2021 με 5% αυξήσεις στα μεροκάματα, με ποσάφηση 100% στην περιοριακή εργασία από την πρώτη ώρα, κατοχυρώνοντας το 7ωρο πεθύμενο 35ωρο και μια σειρά άλλες κατακτήσεις που παλιότερα περνάγαν στην εργατική νομοθεσία και τα χρόνια των μνημονίων αλλά και μετά έχουν απαλληφθεί. Να σημειώσουμε ότι ο αγώνας αυτός δόθηκε παράλληλα και την ίδια περίοδο που πέρναγε ο νόμος Χατζηδάκη, που καταργούσε μια σειρά και εκτιμένα δικαιώματα τα οποία σιγά σιγά αρχίζουμε τα βλέπουμε μπροστά μας σχέση με τη διευθέτηση εργασίας, με την παρέμβαση των σωματείων, με την συνδικαλιστική δράση, τη δώσαμε σε μία περίοδο όπου η Κόσκο, ξαναλέω, έχει βυθίσει και με δικιά της ευθύνη, παίζοντας παιχνίδια στις πλάτες μας όλη την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, το μεγαλύτερο κομμάτι του συναδέλφου στην ανεργία. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι πρέπει να πάμε από εδώ και πέρα. Δεν θέλω να κουράσω παραπάνω. Το ζήτημα το οποίο αφορά την επένδυση και το πώς προχωράει και το τι επιπτώσεις θα έχει στη ζωή των εργατών και του λαού του Πειραιά από το πρωί που πάνε στη δουλειά μέχρι το βράδυ που θα πάνε να κοιμηθούν, με όλα αυτά που βάζει η σημερινή μας ανακοίνωση
και κουβεντιάζαμε και θα πούνε και οι επόμενοι στις ομιλίες τους, λέμε ότι μόνο κριτήριο είναι για μας οι ανάγκες του λαού του Πειραιά κατ' επέκταση όλης της χώρας, οι ανάγκες των εργαζομένων. Με αυτό πρέπει να πορευτούμε, ειδικά, ξαναλέω, σε συνθήκες τις οποίες δημιουργούνται το επόμενο διάστημα με όξυση των ανταγωνισμών, όξυση της καταστολής, δίνοντας πια πιο ξεκάθαρα από ποτέ και η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, τη γη και το νερό στους επενδυτές με οποιοδήποτε κόστος για τις ζωές του λαού. Ευχαριστώ πολύ.